σαν ψυχοθεραπεία. Είναι σαν να βλέπεις έναν πολύ ερωτευμένο άνθρωπο που η σχέση του, η γυναίκα του, το περιμένουν παιδάκι και τα βάζει τόσο πάνω που όλα τα άλλα του φέρουν τα σήματα. Θα μου πεις, είναι ένας λογαριασμός στο Instagram. Mm. Αλλά πείτε μου την αλήθεια, δεν υπάρχουν ζευγάρια, δεν μιλώ τώρα για την γυναίκα του, προς Θεού, αλλά σκέφτομαι ότι πολλές φορές έχουν γίνει καυγάδες ανάμεσα σε ζευγάρια και λέω ένας τον άλλον, με αφορμή το Facebook, το Instagram, και μπορεί να του πει σβήσε το λογαριασμό, κατέβασε το λογαριασμό. Ο άλλος από εγωισμό δεν το κάνει. Δηλαδή και ας μην μα έχει γιατί κάτι. Γιατί δεν έχω εγωισμό ρε Φέη, τις δικές μου λογαριασμούς θα τους κλείσω ή το άλλο του που κάνουνε. Βάζουν φωτογραφία, avatar, διπλή, ζευγάρι. Εμένα μου αρέσουν αυτές. Τι είναι αυτό τώρα. Αλλά όπως και να έχει όλα σου φαίνονται ασήμαντα. Όχι. Ο άλλος έφαγε το λουλούδι, ορίστε. Κοίτα να σου πω τώρα κάτι. Το έφαγε. Άμα σου λέει ο άλλος σβήσε το λογαριασμό σου από το Instagram. Ξαναλέω, ωραίο είναι. Είναι παντόπλο. Είναι φασιστικό. Όχι, όχι. Δεν μιλάμε για αυτό. Αν το λογαριασμό, είναι ωραίο. Δεν είναι να σου το πει, αλλά όταν γίνεται καυγά, λύνει τον καυγά. Δεν χρειάζεται να σου το πει ο άλλο. Λύνει τον καυγά με αυτό το τρόπο. Ναι, αλλά δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Δεν λύνει τον καυγά. Υποτάσσεσαι στην θέληση του αλλού. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Αν σου λέει κατέβασε το, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Δηλαδή, συγγνώμη, το Instagram, παιδιά, τι δουλειά έχει, φωτογραφίες. Ναι. Άμα σ' αρέσουν, κάνεις διπλό πατ και κάνεις like. Και σχόλια. Αυτή είναι η δουλειά και του. Και σχόλια. Τα σχόλια. Και μηνύματα. Δηλαδή, δεν έχεις ποτέ μαλώσει λόγω του Instagram. Φυσικά, αλλά γιατί θα σταματήσω δεν εγώ να κάνω. Δεν έχεις ζηλέψει λόγω του Instagram, θα μου πεις την αλήθεια. Όχι. Δεν έχεις κάνει φασαρία λόγω του Instagram. Όχι, δεν έχω κάνει φασαρία. Να πεις τι είναι αυτά. Παιδιά, το Instagram. Δεν έχεις στεναχωρηθεί επειδή. Θα μαλώσω για ένα like. Απαγορεύεται να κάνω like δηλαδή. Καλά. Με την παρουσία μου όταν είμαι με έναν άνθρωπο. Δεν πιστοποιώ τον αγαπώ. Άλλο το like θα μας χαλάσει. Α, ναι, βεβαίως. Εσύ. Πρόσεχε, θα ακούσω αλήθεια. Κοπέλα σου. Περίμενε, με κοπέλα σου. Εγώ την πριν. Δεν με αφήνει να ολοκληρώσω. Μα πριν την Ηλένια δεν υπήρχε Instagram. Που είπε πριν από 6 χρόνια. Ωραία. Δεν είδες ποτέ κάτι που να σε στεναχώρησε. Την κοπέλα μου. Στο Instagram, ποτέ. Σου. Ποτέ. Ναι, καλά, εντάξει. Σας παρακαλώ, ελάτε. Άστα αυτά. Πώς γύρισε. Ελάτε, δεν το γύρισε εμένα. Ελάτε. Τι να το βρείτε και λέω αλήθεια. Δεν στεναχωρέθηκες ποτέ. Μα το θέμα είναι. Ποτέ. Το θέμα είναι ποτέ. Τα μηνύματα. Ναι, αν υπάρχουν όχι. Μηνύματα. Ναι, από... όχι. Όχι. Καλά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, βέβαια.